πόσο μεγάλη ήταν αυτή η διαδρομή. Στην αρχή έψαξα να βρω το δέντρο. Ελιά. Όχι νεαρό, ούτε κυγέρικο. Όριμο. Στην ακμή επέλεξα το ιδανικό μέρος του ξύλου. Βαθιά στη σάρκα. Συμπαγές. Χωρίς ρογμές. Αψεγάδιαστο. Το έκοψα και το φύλαξα ώσπου να αποβάλει κάθε ίχνος υγρασίας και να απομείνει το λάδι. Μετά από 1,5 χρόνο ξεκίνησα να του δίνω μορφή. Τετραγώνησα το κομμάτι και το έκανα ίσο σε όλες τις πλευρές. Έδωσα σχήμα σχεδιάζοντας την τελική του μορφή. Μέτρησα την κάθε επιφάνεια. Και οι αρίδες ήρθαν με φόρα να τρυπήσουν το ξύλο, δημιουργώντας τον αεραγωγό. Το πριόνι αφαίρεσε το αχρίαστο κομμάτι ξύλου και έδωσα σχήμα χρησιμοποιώντας το τριβείο, τις ράσπες και τις λίμες. Επέλεξα τη σωστή χρωματικά ράβδο και την επεξεργάστηκα. Θέτησα τον τένοντα στο επιστόμιο. Έτριψα με το λιαντήρα και τα γυαλόχαρτα μέχρι να στρογγυλέψει το κομμάτι. Συμμετρικά, χρησιμοποίησα την θερμότητα για να λυγίσει το επιστόμιο. Το άλυψα με λάδι και το γυάλισα. Η πορεία έφτασε στο τέλος. Η δημιουργία ολοκληρώθηκε.